είμαστε σήμερα εδώ στην είσοδο του νοσοκομείου για να από τη μία να καθησυχάσουμε τους Χανιώτες και να τους πούμε ότι η δημόσια υγεία και το νοσοκομείο Χανίων είναι εδώ παρόν, το προσωπικό είναι παρόν για να βοηθήσει τον συνάνθρωπο, πολλές φορές υπερβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, υπερβάλλοντας σε αυτούς. Είμαστε λοιπόν εδώ να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Πρώτο μας μέλημα είναι αυτό, από τη μία, και από την άλλη να ζητήσουμε ενίσχυση του νοσοκομείου μας. Μία ενίσχυση η οποία μερικώς έχει έρθει αλλά δεν επαρκεί. Το νοσοκομείο μας επεκτείνεται συνεχώς. Οι ελλείψεις προηγούμενων ετών δυστυχώς φαίνεται τώρα. Εμείς φωνάζαν πάντα, αλλά δεν τις ακούγόμαστε από κανένα. Πιο πολύ λοιπόν από ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη με ενίσχυση με προσωπικό του νοσοκομείου μας. Πρέπει να μονιμοποιηθούν επιτέλους οι συνάδελφοί μας, παραπάνω από 300 συνάδελφοι που εργάζονται στο νοσοκομείο μας με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και δεν γίνεται. Μετά από κάποια χρόνια ο μοιρίας πρέπει να τελειώσει και αυτό το θέμα. Μονιμοποίηση λοιπόν των συναδέλφων, γιατί χωρίς αυτούς το νοσοκομείο μας θα έχει σοβαρό το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει. Πολλών από τους συναδέλφους οι συμβάσεις τους τελειώνουν τον επόμενο Οκτώβριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε προβλήματα. Και βεβαίως ένα πάγιο αίτημα των κοινωνικών είναι η ένταξη του προσωπικού στα βαρέα καρκίνα. Στηρίζουμε με την παρουσία μας την Παγκόσμια ημέρα τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας υγείας μαζί με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Έχουν χορτάσει χειροκροτήματα, έχουν χορτάσει συμπόνια από την κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι τόσους μήνες κάτω από τις μάσκες με τη φωνή τους να πιέσουν, να φωνάξουν, να ξεμπροστιάσουν την κατάσταση του δημοσίου συστήματος υγείας, ούτε και αυτά τα ελάχιστα που έχει κάνει ως τώρα η κυβέρνηση δεν θα είχε κάνει. Ζητάμε για άλλη μια φορά επίταξη του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα υγείας, έτσι, χωρίς δωράκια, ξεκάθαρα επίταξη, και από εκεί και πέρα τη μονιμοποίηση των ανθρώπων που εργάζονται εδώ υπό το καθεστώς της ομοιρίας των ελαστικών μορφών εργασίας εδώ και χρόνια. Πλέον έχει δείξει, ιδίως με την υπόθεση του COVID τους τελευταίους 12 μήνες, πόση μεγάλη ανάγκη έχουν να καλυφθούν κενές θέσεις. Πέραν του εξοπλισμού, πέραν των όποιων μέσων χρειάζεται για να επανδρωθεί το νοσοκομείο ώστε να λειτουργήσει σωστά. Η σεζόν ξεκινάει, η τουριστική όσον αφορά τον κλάδο μας, αλλά δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση την υγεία του λαού. Γι' αυτό και λέμε ότι να γυρίσουμε όλες τις δουλειές χωρίς αλλαγές αρνητικές στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά και με προφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Και αυτό με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας.